Και πάμε λοιπόν στον αρχηγό μας, ένας από τους ελάχιστους παίκτες του ΠΑΟΚ που πρόλαβαν τα ΠΑΟΚΑΡΙΣ στην προηγούμενη φορά που είχαν συναντηθεί οι δύο ομάδες. Άντρε, καλησπέρα. 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 Σε τι κατάσταση σε βρίσκουμε? Σε καναπέ. Καλό αυτό. Καλό. Δεν έχει προπόνηση σήμερα? Έχουμε. Απόϊμα. Πες μου ότι ήταν πολύ καλό για εσάς, καλή για εσάς αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί κακά τα ψέματα μαζέψατε πάρα πολλά δύσκολα παιχνίδια στο πρώτο διάστημα της σεζόν. Ναι, μπορούμε να πούμε αυτό, ότι είχαμε και πολλά και δύσκολα παιχνίδια, πολλά ντέρβι ευρωπαϊκά, οπότε για κάποιους παίκτες ήταν καλό γιατί δεν είχαμε και εθνικές. Αλλά κάποιος άλλος ήταν και ακόμα είναι δύσκολο γιατί έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια τώρα και αυτή τη National League, οπότε. Αλλά γενικά για μας ήταν καλό για να ξεκουραστούμε λίγο. Λέει, κάποιος υπολογίζει όταν βλέπει μια ποδοσφαιρική ομάδα ότι κουράζονται γιατί παίζουν τα παιχνίδια. Εξήγησε λίγο πώς είναι να είσαι συνεχώς σε μια ψυχολογική πίεση, άσε το την κούραση στα πόδια, στα χέρια. Το ψυχολογικό δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό? Πολλές φορές είναι πιο σημαντικό το ψυχολογικό παρά το σωματικό. Αλλά νομίζω σε ψυχολογία είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί σε όλα αυτά τα παιχνίδια, στα δύσκολα που είχαμε, βγήκαμε νικητές, οπότε στη ψυχολογία είμαστε καλά. Σωματικά νομίζω ότι χρειαζόμαστε και εμείς λίγα ξεκούραση, όπως είχε πει προηγούμενος ότι κάποιος από εμάς δεν είχε αυτή τη τύχη γιατί είχαν τις εθνικές, αλλά νομίζω και αυτούς στις επόμενες μέρες μπορούν να έχουν χρόνο να ξεκουραστούν. Αλλά για μας, μπορώ να πω για μένα τουλάχιστον, είναι πιο ευχάριστο να έχεις πολλά παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι είσαι στην Ευρώπη πρώτα απ' όλα και σημαίνει ότι παίζεις. Είναι πιο καλό να παίξεις συνεχόμενο και δεν έχεις τόσες προπόνησης. Οπότε για μένα προσωπικά είναι καλύτερα. Η ομάδα πάει την Κυριακή στο Χαριλάου και τα περισσότερα παιδιά που βρίσκεστε στην ομάδα δεν έχετε παίξει ποτέ απέναντι στον Άρη και στην έδρα του, γιατί έγινε το παιχνίδι Κυπέλλου τώρα, αλλά ήταν κάπως αδιάφορο, είναι η αλήθεια. Πώς μπορείς να εξηγήσεις στα παιδιά, κυρίως τους ξένους, το τι θα αντιμετωπίσουν εκεί? Κοίτα, ορίς να παίξεις μέσα στο Χαριλάου με τον Άρη είναι δύσκολο να τους εξηγήσεις τι συμβαίνει και τι πρέπει να περιμένω από αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να ζεις. Αλλά σίγουρα με κάποιο τρόπο θα βρούμε η λήξη για να μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι και τα νέα παιδιά που δεν έχουν παίξει αρκετές ντέρμπις έχουν δείξει ότι με αυτά που ακούνε, που βλέπουμε, καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό για όλοι μας σαν ομάδα και για τους φύλακλους. Φυσικά θα πάμε για την νίκη μέσα στο Χαριλό. Αντρέ, το έχεις ξεχάσει το παιχνίδι με τον Σπάθα? Έχουν περάσει 8 χρόνια ή ακόμα το θυμάσαι, μιας και μιλάμε για Άρη? Ποιο, αυτό που... Το παιχνίδι, ναι, την χρονιά που δεν σας αφήνα να περάσετε το κέντρο, εκείνο. Πού? Τη σεζόν 9-10. Με την κίτρινη κάρτα, στον Πάμπλο, ναι. Και την αποβολή σου, χωρίς να κάνεις τίποτα. Έχουμε δάσει 2-0 και 2 κόκκινες κάρτες, δεν ήταν το Σνάφτον και η δικά μου. Ναι, που δεν είχε κανένα φάουλ και βγήκε με κόκκινες κάρτες. Πώς πάνε. Ξέρεις... Εντάξει, φυσικά θυμάμαι σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Και δεν ξεχνάω αυτό που έγινε με το Κονσεσάου. Στα κόρνερ δεν έχει ξεχάσει πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα ξεκινάει στο πρωτάθλημα που είναι ο βασικός στόχος με το 6-6. Κάτι το οποίο καλύτερα δεν γινότανε. Θεωρείς ότι τώρα πλέον η ομάδα θα είναι πιο απελευθερωμένη ή υπάρχει και ο φόβος
μήπως τέλος πάντων μπει πιο χαλαρά στα παιχνίδια. Γιατί έχει αυτήν την... Όχι. Φόβου σίγουρα δεν υπάρχει αυτό το φόβο, γιατί έχουμε το στόχο μας. Φυσικά θα είναι δύσκολο να τελειώνεις ή να πας μέχρι το τέλος της σεζόν μόνο με νίκες. Αλλά το στόχο μας είναι σε κάθε παιχνίδι ή παιχνίδι προς παιχνίδι να σκεφτόμαστε για την νίκη και να δουλέψουμε και να παλεύουμε για την νίκη. Αυτό έχουμε δείξει και αποδείξει μέχρι σήμερα. Οπότε το στόχο μας είναι αυτό. Φυσικά σε κάποια παιχνίδια θα είναι πιο δύσκολο το αποτέλεσμα, γιατί κακά στα ψέματα, στη κούραση, στα ψυχολογικά που έλεγες εσύ προηγουμένως, και είναι διαφορετικά παιχνίδια. Φυσικά να παίξεις ένα ντέρμπι μέσα στο Χαριλάου ή μέσα στο Καραϊσκάκι ή στο Βάκα είναι διαφορετικό να παίξεις ένα παιχνίδι στη Λεβαδιά, στη Γιάννενα, σε τέτοιο κήπεδο. Οπότε το ξέρουμε και είναι και αυτά τα παιχνίδια σημαντικά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πολύ καλά ψυχολογικά και να έχουμε αυτό το στόχο να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, γιατί κακά στα ψέματα υπάρχουν παιχνίδια που θεωρητικά είναι πιο εύκολα, αλλά μπορεί να είναι αυτά τα παιχνίδια που θα χάσουμε αυτούς τους βαθμούς που δεν θέλουμε να χάσουμε, γιατί θέλουμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Θα πάτε στο Χαριλάου παίζοντας με τον διαιτητή της αναμένεις να είναι ξένος. Μέχρι τώρα, όποτε υπήρχε ξένος διαιτητής σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, η ομάδα κέρδισε. Θεωρείς ότι αυτό σας δίνει μια καλύτερη ψυχολογία? Δεν μας δίνει καλύτερη ψυχολογία, αλλά μας ηρεμήσει περισσότερο, γιατί ό,τι έχουμε δει σε όλα τα ντέρμπι που έχουν ξένη διαιτησία, τα πράγματα δεν είναι όπως είναι στα άλλα παιχνίδια. Έχουμε δει τα offside που μας έχουν δώσει με Έλληνες διαιτητής, έχουμε δει κάρτες που δεν έχουν δώσει στους αντιπάλους μας. Και μετά βλέπεις στα παιχνίδια, στα ντέρμπι με ξένους διαιτητής, κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι που μας ηρεμεί ή μας φοβάνε με Έλληνες ή ξένους, αλλά σίγουρα θα ξέρουμε ότι θα έχουμε μια, τουλάχιστον μπορώ να πω όχι καλή, αλλά το ξέρουμε ότι θα είναι για τις δύο εβδομάδες καλό. Αυτό όπως και να έχει, σας βγάζει από το μυαλό το πώς θα σφυρίξει ο διαιτητής. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν σφυρίζει Έλληνας, πάντα σκέφτεσαι τι είναι αυτός και τι κάνει αυτός και τι μας έχει κάνει. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Και δεν έχουμε αποδείξεις. Αν τα πας να δεις τα παιχνίδια που έχουμε παίξει με Έλληνες διαιτητής, μπορείς να δεις πόσο offside, πόσα foul, πόσα κάρτες που δεν έχουν δώσει αντιπάλους. Το πέναλτι στο Ζαμπά. Αν ήταν ανάποδα, είχε κόκκινες κάρτες, ήταν δύο παιχνίδια εκτός, χίλια δύο πράγματα. Οπότε μόνο από αυτό η εικόνα που έχουμε δείχνει αυτό που λέτε εσείς. Δεν χρειάζεται να πω και εγώ κάτι, φαίνεται. Στο μυαλό σας έχετε ποτέ ότι ο ξένος σφυρίζει λιγότερο, δηλαδή να πέφτεις λίγο πιο δύσκολα, να μην κυνηγάς το φάουλ, να κοιτάς τέλος πάντων να είσαι πιο πολύ μες στο παιχνίδι? Δεν συμβαίνει και αυτό? Γιατί μας βοηθάει το διαιτητής. Ναι. Αν στιγμή που βλέπεις ένας διαιτητής ότι το παραμικρό ή κάθε πέσμα σφυρίζει, και εσύ και το αντιπάλος το βλέπει αυτό και το κάνει. Αν το βλέπεις ένας διαιτητής που έρχεται και για το παραμικρό δεν σφυρίζει, θα λέω εντάξει, αυτός είναι σοβαρός, άσε να παίξεις και εγώ σοβαρά. Ναι. Δηλαδή σε βοηθάει. Και βοηθάει και τον κόσμο να δίνει καλύτερο παιχνίδι. Αυτό είναι η ουσία. Βλέπεις καλύτερο παιχνίδι, βλέπεις καλύτερο ποδόσφαιρο, βλέπεις μάχες, ορίς να περιμένεις κόκκινες κάρτες και φάουλα από πουθενά. Έχουμε δύο θέματα σαν ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι ο τραυματισμός του Μαουρίτσιο, που κακά τα ψέματα είναι σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Και είναι και το φόρτωμα του Πέλκα, ο οποίος έχει παίξει σχεδόν όλα τα παιχνίδια και όλα τα παιχνίδια της Εθνικής, πλην το παιχνίδι στον Όφη. Θεωρείς ότι σε αυτό το κομμάτι μπορεί η ομάδα να έχει κάποιο θέμα ή θα βρεθούν οι λύσεις? Είναι δύο πολύ σημαντικούς παίκτες για μας. Όπως είναι όλοι. Αλλά
τα ψέματα, είναι δύο παίκτες που είναι βασικοί σχεδόν όλο τα παιχνίδια μέχρι σήμερα. Φυσικά ο Πέλκας είναι ένας που έχει, αν δεν έχει κάνει όλα τα 90 λεπτά, κοντά από αυτά θα είναι. Και το Μωρίτσιο είναι ένας παίκτης που είναι στο κέντρο, που είναι το πιο σημαντικό σημείο σε κάθε ομάδα. Φυσικά θα έχουμε ή θα βρούμε λήξη για το Μωρίτσιο. Ό,τι θα είναι δύσκολο θα είναι, αλλά θα έχουμε λήξη στην ομάδα. Και από το Πέλκας είναι αναλόγως πώς θα νιώθει το παίκτη. Δηλαδή μπορείς να πεις ή μπορείς να δεις ότι έχει κάνει 90 λεπτά σχεδόν όλα τα παιχνίδια, αλλά θα νιώθει καλά το παίκτη. Αυτό θα πάει πολύ πώς νιώθει το σώμα του. Αλλά νομίζω ότι έχει την εμπειρία αυτός να μπορεί να βλέπει και να συζητήσει με τον προπονητή και με τους ιατρούς αν θα χρειαστεί ή όχι ξεκούραση, δεν λέω τώρα για τον Άρης, γενικά. Ναι. Οπότε έχουμε σίγουρα λήξεις σε αυτά. Τον Άρη τον έχεις δει? Έχουν στο παιχνίδι το δικό μας. Κύπελο. Πώς μπορείς να τον αναλύσεις όσο τον είδες, τέλος πάντων? Εγώ αυτό που έχω δει ότι από το κέντρο και μπροστά έχουν πάρα πολύ καλούς παίκτες. Ένας προσωπικά γνωρίζω πολύ καλά. Τον Γκάμα. Είχαμε εξυπέκτη στην Πορτογαλία, στις Εθνικές και στο Πόρτο. Τεχνικό παίκτη, το γνωρίζω πολύ καλά. Αλλά νομίζω ότι αν θα κάνουμε ή αν θα έχουμε ή θα κάνουμε αυτό που δουλεύουμε σε όλες αυτές τις εβδομάδες για αυτό το παιχνίδι, έχουμε το παιχνίδι. Αγάπη, θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Εγώ το απάντησε πριν, για τους ειδητές ήθελα περισσότερο και όχι για το αν συμφωνεί ή διαφωνεί για τους ξένους ειδητές. Ήθελα γενικότερα για το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι και πόσο τους βοηθάει όλο αυτό το πράγμα όταν μπαίνουν στο γήπεδο σαν ποδοσφαιριστές, σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα. Αυτό, αλλά το απάντησε πριν. Ναι. Για κάτι μου έλεγες για σχολεία και τέτοια, αυτό εννοούσα. Α, ναι. Ήθελα να ρωτήσω πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύ ωραίο το ποστάρισμά σου στο ξεκίνημα της χρονιάς, της σχολικής χρονιάς, και το είχαμε σχολιάσει όλοι μας γενικότερα για την μικρή σου την κορούλα. Πώς είναι έτσι να την έχεις μέσα στο σπίτι, πώς είστε? Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ γλυκό. Έχουμε είναι και γυναίκες, βλέπεις. Έχει αλλάξει. Mm. Ήταν δύσκολο η σχολική χρονιά, αλλά φέτος είναι καλύτερα. Δηλαδή νομίζω κάθε χρόνο θα γίνει καλύτερα. Αλλά έχει πολύ πλάκα, γιατί τα πρωινά είναι πολύ δύσκολα. Είσαι λίγο χασομπαμπάς, εσύ έχουμε δει που την είχες φέρει και στο γήπεδο. Μ' αρέσει πολύ το φουζουράκια, το σχολικό, τη σχολή. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά δεν αρέσουν να ξυπνάνε τόσο νωρίς να πάνε στη σχολή, αλλά δυστυχώς αυτό πρέπει να κάνει. Αλλά αυτό το πρωινό για μένα είναι το ότι καλύτερο υπάρχει. Δηλαδή να ξυπνήσεις μαζί της, να τρώμε το πρωινό μας και να την κατεβάσω για το σχολικό. Η καλύτερη αποφόρτιση. Ναι, σίγουρα. Άντρε, ρωτάει εδώ ένας φίλος, αν είσαι ικανοποιημένος από τη δική σου εικόνα. Εγώ θα θυμηθώ βασικά ότι και πέρσι όλη η ομάδα τέτοια περίοδο, φέτος κερδίζει βέβαια, δεν είχε φτάσει στα επίπεδα απόδοσης που έφτασε από τη μέση και μετά. Είναι γενικό το γεγονός ότι και στις δύο χρονιές στην ίδια περίοδο δεν έχει ο ΠΑΟΚ την ισορροπία που είχε προς το τέλος, ή απλά ήταν πολλά τα παιχνίδια και κάπου έπρεπε να κάνετε και μια διαχείριση? Νομίζω, εγώ μπορώ να σου πω ότι η παρουσία μου τελευταία δεν είναι ότι είναι τα καλύτερα φυσικά, αλλά εγώ προσπαθώ να κάνω αυτό που με ζητάνε. Όλοι ξέρουν ότι τι θέλω εγώ, όλοι γνωρίζουν ό,τι θέλω, αλλά φυσικά στις αρχές της σεζόν πάντα είναι όχι μόνο εγώ ή μόνο το ΠΑΟΚ, όλες τις ομάδες έχουν πάντα τις δυσκολίες τους. Αλλά τη διαφορά που είχαμε από την περσινή σεζόν και τη φετινή είναι αυτό, ότι φέτος έχουμε το αποτέλεσμα. Γιατί παίζουμε για το αποτέλεσμα, δεν θέλουμε να παίξουμε για να δείξουμε ότι εγώ ή ο κάποιος άλλος είναι το καλύτερο.
και θέλουμε να τελειώσουμε την χρονιά φέτος στην πρώτη θέση. Οπότε προσπαθούμε να παίξουμε πιο πολύ για το αποτέλεσμα παρά από την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Βλέπετε τι γίνεται στις άλλες ομάδες. Τώρα, παραδείγματος χάρη, μετά τα όσα γίναν πέρσι και ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με καμιά 9-10-12 βαθμούς, πώς τους χάσαμε πέρσι. Τέλος πάντων, φέτος η ΑΕΚ τώρα. Ναι, φέτος η ΑΕΚ μετά την ήττα της από τον ΠΑΟΚ και μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό έχει και μία αφαίρεση βαθμών. Πώς πιστεύεις θα το διαχειριστούν αυτό το πράγμα, είναι εύκολο? Αν θα αυτή τη σεζόν είναι μόνο μείον 3, είναι εύκολο. Mm. Αν θα μας ρωτήσεις αν ήταν εύκολο για μας πέρσι, με τόσους μείον βαθμούς, ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορούν να το κάνουν, γιατί είναι μείον 3, εντάξει. Δεν φτάσανε ακόμα στα μείον πόσο που είχαμε πετύχει πέρσι. Mm-hmm. Αλλά φυσικά το μείον 3 συν τα αποτέλεσμα της τελευταίας δύο παιχνίδες φυσικά δεν είναι καλό. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι που πρέπει αυτούς να συντηρήσουν. Εγώ από έξω μένα είναι εύκολο να σκεφτώ ή να συγκριστώ, γιατί εγώ κοιτάω η ομάδα μου και να θέλω να είμαστε εμείς καλά και τα υπόλοιπα μετά να συνεργήσουμε πώς θέλουν και πώς μπορούν. Σαν άνθρωπος δεν πιστεύεις ότι η ζωή κάνει κύκλους, δηλαδή όταν έχεις κάνει κάτι κακό θα το βρεις μπροστά σου? Σίγουρα. Σίγουρα. Mm. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν είναι ή να έχουν αυτό τώρα να γυρίσει πίσω αυτό. Γιατί αν είναι να γυρίσει πίσω αυτούς, τα μείον 3 νομίζω για μένα είναι λογικό. Τα όσα γίναν πέρσι, Αντρέ, συνεχίζετε να τα κουβεντιάζετε στα αποδυτήρια ή τα έχετε αφήσει πίσω? Όχι. Και απλά βλέπετε τη φετινή χρονιά? Έχουμε αφήσει πίσω από τη στιγμή που τελείωσε τη τελευταία σεζόν, που την άρχισε αυτή τη φετινή. Αλλά φυσικά ένα πράγμα είναι να αφήσει πίσω, αλλά πράγμα είναι να ξεχάσει. Να ξεχάσει είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι θέμα που μιλάμε στην αποδοχή. Με ρωτάνε φίλοι του μπάσκετ εδώ του ΠΑΟΚ, να σε ρωτήσουμε για το μπάσκετ. Το έχεις ή πας εκεί από κάτω και τα βάζεις μόνο? Εντάξει, έχει πάει πολλές φορές. Αν σουτάρεις δηλαδή από 5 μέτρα. Θα σουτάρω, ρε φίλε. Εγώ ναι. Δεν έχω μόνο το ίδιο, αυτό είναι το θέμα. Όχι, εντάξει, έχουν παίξει ο Tyron Box και ο Spud Webb που έπαιζαν στο NBA, ήταν 1,68 και 1,73. Περισσότερο εσείς. Εντάξει, αυτός στο NBA είναι, ρε φίλε, έχει ταλέντο. Εντάξει, εγώ μου αρέσει να σου αρέσει κάτι, αλλά να έχεις ταλέντο. Εγώ ταλέντο στο μπάσκετ δεν έχω. Και η Πορτογαλία δεν φημίζεται για το ταλέντο της στο μπάσκετ, είναι η αλήθεια. Γιατί είναι όλο ψηλή για Εθνική Πορτογαλίας παρατηρείς τελευταία, παρακολουθείς? Ναι. Πολλά γκολ τρώει ο Φερνάντο, φίλε. Πολλά γκολ τρώει ο Φερνάντο. Τι έχει πάθει? Τρώει, αβάζει, αλλά τρώει και πολλά. Ένα βάζει, αυτό είναι το θέμα του. Δεν θα αρέσει να τρώει, αλλά ευτυχώς βάλουν και αυτούς. Οπότε, δεν νομίζω ότι είναι στεναχωρημένος με τις νίκες. Αλλά σίγουρα είναι πράγματα που δεν μ' αρέσει να τρώει τόσα γκολ. Είναι. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Μας έχει αρρωστήσει τόσο πολύ που βλέπουμε το παιχνίδι, κερδίζουν 3-2 και είμαστε σίγουροι ότι θα βάζει γκάζια για τα δύο που έφαγε. Σίγουρα. Απίστευτο. Όχι για τα τρία που έβαλε. Ναι, εννοείται. Τα δύο που έφαγε. Μιας και πιάσαμε τα. Ναι, αλλά αυτό είναι normal, νομίζω. Τα διεθνή. Πιστεύεις, Αντρέ, ότι ο ερχομός του Ρονάλντο στη Γιουβέντους μπορεί να αλλάξει λίγο τα δεδομένα στο Champions League? Μακάρι, φίλε. Πώς τα βλέπεις? Μακάρι, γιατί το έχω σε εκτιμή. Γιατί εντάξει, είχε μια ομάδα από πίσω σίγουρα, γιατί κανένας μπορεί να κερδίσει από μόνος του. Αλλά φαίνεται ότι θα του η Ραμαρίνα το λείπει το Ρονάλντο. Και νομίζω είναι ένα προαίτημα για τη Juventus να το έχουν στη φετινή σεζόν για Champions League, γιατί όπως τους φαίνεται στο προφάσμα θα είναι δύσκολο να κάποιος να το κερδίσει το Ιταλικό προφάσμα, η Σεριά. Αλλά μακάρι, γιατί και το Ρονάλντο και η Juventus του έχουν κάνει τελευταία χρονιά αξίζει να κερδίσουν ένα Champions League. Έχουμε και φεύγει ο Ρονάλντο και πάει στην Juventus γιατί η Ρεάλ αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να φύγει.
Ένας ναι. παίκτης φεύγει, δεν φύγαν 10. Ρε φίλε, ένας έφυγε. Εντάξει. Ναι, ναι. Και ξαφνικά η Ρεάλ από εκεί που είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, έχει αποτελεσματικότητα, έχει ποιότητα κτλ. Κτλ. Βγάζει μια μιζέρια, βγάζει μια φοβία απίστευτη. Μπορεί ο ηγέτης από μόνος του, ένας άνθρωπος, να φύγει και να αλλάξει τόσο την ψυχολογία ενός γκρουπ. Εγώ διάβασα, δεν νομίζω ότι ήταν χθες, νομίζω το ένας παλιός προπονητής, Σούστερ. Ο Μπερτ Σούστερ, ο Γερμανός. Yeah, ναι. Ότι δεν έφυγε μόνο ένας παίκτης, έφυγε ένας που τρελανόταν να βάζει γκολ. Κάποια στιγμή, νομίζω μετά από τόσα χρόνια, η Ρεάλ Μαδρίτ πέρασε τέσσερις αγωνιστικές χωρίς να βάλει γκολ. Οπότε αυτό που είχε το Ρονάλδο, που νομίζω ότι θα λείπει σίγουρα 100% στη Ρεάλ Μαδρίτ, είναι αυτό. Ο παίκτης που θέλει να κερδίζει σε όλα τα παιχνίδια, στις προπόνησεις, στα φιλικά και κάτι διαφορετικό από όλους, δεν θέλω να παίξω τα παιχνίδια, άσχετο που παίζει με το τελευταίο στη βαθμολογία. Αυτός νομίζω είναι ότι θα τον λείπει τώρα στη Ρεάλ Μαδρίτη. Είναι ένας παίκτης που θέλει αποτέλεσμα. Ή φέρει αποτέλεσμα, δεν είναι μόνο που θέλει, φέρει. Και ξέρει να το φέρνει κιόλας. Μεγάλα... Και ξέρει, αυτό είναι το θέμα. Και εγώ θέλω την Kate Moss, αλλά... Αυτό είναι το θέμα της Ρεάλ Μαδρίτη. Αλλά δεν μπορείς, εγώ έχω τη δικιά μου Kate Moss. Και εγώ έχω μια δικιά μου, αλλά μάλιστα και η Kate Moss δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να έχουμε όλα, δεν είναι. Δεν γίνεται. Κάνουμε αγώνα, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Τι θα σε ρωτήσω τώρα. Κάτι και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πάλι, είναι η αλήθεια. Επειδή μιλάμε για έντονες προσωπικότητες και για παίκτες που θέλουν να κερδίζουν και κάνουν τα πάντα γι' αυτό, στα πλαίσια του ποδοσφαιρικά. Στον ΠΑΟΚ, ποιος ήταν αυτός που ήταν έτσι, ή γενικά στην καριέρα σου και στη Βόλφσμπουργκ μετά, που ήταν τέτοιος παίκτης, όχι στο επίπεδο του Κριστιανού. Τέτοιος. Ναι, αλλά που είχε την τρέλα. Είχες και δίπλα σου. Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο δεν έχω δει, όχι χειρότερος, δεν λέω χειρότερος, αλλά δεν έχω δει τέτοιους παίκτης με την εμπειρία που είχε, με αυτό που είχε κερδίσει, της ομάδας που έχει παίξει και να έρθει στο ΠΑΟΚ, στο τέλος της καριέρα του. Και να βρίζει ένα, να το βρίζει τον άλλο, να κερδίζει ένα απλό, δεν λες απλό, αλλά ένα παιχνίδι μέσα στην προπόνηση. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο είναι αυτό που είναι. Γι' αυτό το λόγο έχει κερδίσει αυτός που έχει, αυτό που κέρδισε και έπαιξε εκεί που έπαιξε. Γιατί τον είχε αυτό μέσα του. Δηλαδή έχω άλλους, αλλά αυτό που μου έμεινε ήταν αυτός. Δηλαδή δεν μπορούσε να χάσει, ρε φίλε, ούτε στα χαρτιά. Ναι. Αν έχασε τα χαρτιά, ρε φίλε, το ήξερες ότι το τραπέζι θα γύρισε σίγουρα. Αληθεύει ότι μετά από είτε σας έπαιρνε ένα τηλέφωνο. Α? Ότι όταν χάνατε σας έπαιρνε ένα τηλέφωνο, αληθεύει αυτό. Τι έγινε, τι να γίνει. Καλά. Τρελά. Εγώ μιλούσα μαζί του τώρα πριν στην Μπενφίκα και την πρώτη πράγμα που μου έλεγε ήταν να σε παρακαλώ πάτησε του. Δεν με νοιάζει πώς θα κάνει. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις, κάντο, σε παρακαλώ. Αγαπιούνται αυτοί μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ, ναι, πάρα πολύ. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι τι γινότανε. Όταν πήγαμε στην Πορτογαλία, μιλάμε για μίσος πραγματικό. Δηλαδή, ο ένας πραγματικά. Και έχουν και θέματα. Θεωρεί ο ένας ότι στείνει τον άλλον. Τέτοια πράγματα, για χοντράδες. Βαφ, καλά. Δεν έχει τίποτα. Αντρέ, μια και λέμε για... Βλέπεις τίποτα. Ναι. Φαντάζομαι ότι εγώ πήγα εκεί με τον ΠΑΟΚ και μου έλεγαν τι θέλεις ρε, εδώ δεν είναι ο Πόρτο. Ναι. Φαντάζομαι τώρα, μιλάμε τώρα για Champions League, Μπενφίκα ΠΑΟΚ και θυμήθηκαν ότι τότε που έπαιζε στο Πόρτο ότι ξέρεις κάτι, εδώ δεν παίζεις με τον Πόρτο. Φαντάζομαι. Μια και λέμε για Μπενφίκα, Αντρέ, όταν βλέπεις Champions League, σκέφτεσαι τι δεν πήγε καλά ή απλά υπάρχει παραδοχή ότι δεν τον πάω έτοιμος να μπει στους ομίλους και θα είναι περισσότερο έτοιμος ενδεχομένως στην επόμενη σεζόν? Κοίτα, δεν είναι ότι δεν είμαστε έτοιμοι, νομίζω ότι είχαμε τα παιχνίδια, είχαμε στην εμπειρία, είμαστε έτοιμοι να πούμε, αλλά
αν θα πας να συγκρίνεις τα παιχνίδια που έχουμε κάνει εμείς, τις αντιπάσεις που έχουμε κάνει εμείς και έχει κάνει, μπορώ να πω, η ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε, ναι. Δεν συζητάς. Αλλά φυσικά η ομάδα, η Μπενφίκα που πέρασε, έδειξε και δεν χρειάζεται να δείξει, αλλά έδειξε ότι έχει πιο πολλά εμπειρία από εμάς. Είδαμε και το παιχνίδι με την ΑΕΚ, που αν χρειαζόταν το παιχνίδι, νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό, γιατί στα 15 ήταν 0-2. Αν θα χρειαζόταν στο παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν διαφορετικό, ναι. Και μετά με έτσι λιγότερο 45 λεπτά, μπορούσαν να κερδίσουν κακόμα το παιχνίδι. Οπότε από εκεί φαίνεται την εμπειρία που έχουν και η μεγάλη ομάδα είναι. Οπότε νομίζω ότι πολλά πράγματα έφυγε. Εμείς αν παίξεις φταίγαμε. Ήτανε... Αλλά δεν νομίζω ότι, ήταν, ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι ήταν πολλά πράγματα. Άντε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου πούμε καλή επιτυχία την Κυριακή και όχι μόνο και στη συνέχεια τη σεζόν βέβαια, δεν είναι ένα παιχνίδι, ένα παιχνίδι είναι αυτό, ακολουθούν και άλλα πολλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα και τι να πω, να σηκώσουμε από το άθλημα να μας φύγει, τελευταία φορά που το σηκώσαμε, δεν είχες γεννηθεί, κάτσε πότε. Το 85. Το 85, ναι. Άρε. Γεννήθηκε στην επόμενη χρονιά. Είσαι για ένα χρόνο. Τέλος πάντων, όλα καλά να πάνε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Bye bye.